Flow Dragons. Λένε Ελμποργίνη Ραφαέλ, είμαι σχεδιαστής και δημιουργός του The Flow Plan. Εγώ ονομάζομαι Χαρά Μαρία Ζαρονάκη και είμαι στην οργάνωση και στη διαχείριση του The Flow Plan. Ένα αυτοκινούμενο, εξάγωνο, επίπεδο κατασκευασμά, το οποίο είναι περίπου 7 τετραγωνικά μέτρα. Η κάθε πλευρά του πλωτήρα εδράζεται στο νερό και αυτό το κάνει ευσταθές. Δημιουργήθηκε για να μπορεί να μας παρέχει μία μοναδική εμπειρία πάνω στο νερό. Παράδειγμα, στον Άμμο, φέρνω ένα παράδειγμα που ο κύριος Ρέμος τραγουδάει κάθε καλοκαίρι. Αντί για να είναι στην παραλία στο stage, μπορεί να είναι μέσα στο νερό πάνω στο Floatland. Και να είμαστε όλοι μαζί με την ορχήστρα του και να είναι όλοι οι υπόλοιποι κάτω στην αμμουδιά. Αναγκαστικά είμαστε αναγκαστικές διακοπές. Το ποσοστό που ζητάς. Το ποσοστό που ζητάμε λοιπόν είναι 10% για 50.000 ευρώ. Και μιλάμε για profit. Πόσο το πουλάτε? Αυτό ξεκινάει από τα 17.000 ευρώ συν τον ηλεκτροκινητήρα. Ένας κινητήρας απλώς πόσο κάνει? Ο κινητήρας που έχουμε βάλει εμείς επάνω, που έχουμε επιλέξει, κάνει 2.500 ευρώ. Άρα κάνει 20.000 ευρώ. Ναι. Πόσο κοστίζει να το φτιάξετε? Το κόστος κατασκευής με τα υλικά σήμερα είναι περίπου 10 με 12.000 ευρώ στη βασική του έκδοση. Προλάβετε! Φορτώστε! Το 70% του Αιγαίου αυτό το πράγμα δεν κάθεται, γιατί έχει τρελούς αέριδες και ρεύματα. Από Αίγιο, πέλαγος. Έχετε πουλήσει κάποιο τέτοιο? Όχι. Όχι. Δεν έχει αντέγια. Έχει όχι τώρα. Η τιμή πώλησης τη βλέπω ψηλή. Λύκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάχης. Δεν είναι εύκολο να πουληθεί αυτό το πράγμα. Κάνει όσο κάνει ένα αυτοκίνητο, δεν είναι εύκολο. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πόσο μια τέτοια ιδέα μπορεί να δουλέψει. Είμαι έκτο. Ακόμα θεωρώ ότι δεν, σε sales επίπεδο δεν έχετε κάνει κάτι και γι' αυτό το λόγο εγώ είμαι εκτός. Είμαι εκτός, αλλά σας εύχομαι καλή τύχη. Ξανά! Λύκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάχης. Το κόστος κατασκευής το βρίσκω απαγορευτικό. Γι' αυτό το λόγο είμαι εκτός. Deal, no deal, I don't give a f**k. Σε πειράζει να μιλήσει μόνο ο Ραφαέλ? Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέλος. Μην τσακώνεσαι με τη γυναίκα, το ξύπνησε το παιδί έπαθα. Εύχομαι και ευελπιστώ ότι του χρόνου... Όχι, δεν θα πεις εύχομαι και ευελπιστώ. Γιατί δείχνεις κατωτερότητα. Όχι, είμαι σίγουρος. Είσαι βλαμμένη. Μπράβο, πάμε. Είμαι σίγουρος ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είναι success story. Σε ένα χρόνο από τώρα θα μας βρείτε μπροστά σας. Πάμε, έλα. Τώρα φταίω εγώ να πω πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Αλλά τον αυτόνο. Μια χαρά.